αν και αισθάνομαι εντελώς αδύναμος, εντελώς, όπως ακούτε, για να πω κάτι για το υπέρκαλο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ακούσαμε τον Ψαλμοδό, τον Δαβίδ, τον Βασιλέα και προφήτη, να λέει «Άκουσον θύγατε και είδε, άκουσε λέει κόρη και πρόσεξε καλά και άφησε το σπίτι του πατέρα σου και το χώρο στον οποίο ζεις και έλα μαζί μου και θα επιθυμήσει ο βασιλεύς, αυτός ψηλά, του κάλου σου». Τώρα, να επιθυμήσει ο βασιλιάς και το επεθύμησε το κάλος της υπεραγίας Θεοτόκου. Να περιγράψουμε εμείς αυτό που επιθύμησε αυτός που δεν περιγράφεται, ο Θεός και Πατέρας μας. Ο Άγιος Γρηγόριος, ο Άγιος Ιωάννης ο Καβάσιλας, Νικόλας ο Καβάσιλας, λέει όλα τα κάλλη της γης, όλα, και τη γη μας βέβαια επομένως, και το ουρανού και ό,τι περιέχει ο ουρανός, τα δημιούργησε μόνο και μόνο για την υπεραγία Θεοτόκου. Γιατί ξεπερνάει όλα εκείνα τα καλή Παναγία. Τα ξεπερνάει πέρα για πέρα. Αφού δεν χρειάζεται να κάνουμε πολύ μεγάλη σκέψη για να δούμε ότι αυτόν που είναι απερίγραπτος τον περιέγραψε στην κοιλιά της. Μέσα στη γατιστέρα της. Αυτόν που τα δημιούργησε. Πώς λοιπόν να μην είναι η Παναγία πάνω από όλα. Γράφουν λοιπόν οι Άγιοι μας ότι οι Άγιοι Άγγελοι που είναι κατώτεροι της Παναγίας πρόσθεσαν γνώση, το αντιλαμβανόμαστε αυτό, γνώση την οποία δεν είχαν όταν γεννήθηκε η Παναγία και όταν γέννησε τον Κύριο ημών Ιησού Χριστού. Όλα αυτά ήσαν μυστήριο εξ αγγέλους. Όπως είναι μυστήριο για μας τώρα. Μυστήριο. Το μυστήριο της ευσεβίας, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Δεν γνωρίζεται, αποκαλύπτεται. Φανερώνεται. Και η Παναγία μας που είναι το μυστήριο των μυστήριων, δεν γνωρίζεται, αλλά φανερώνεται. Είναι η Παναγία και πάνω από τους αγγέλους και πάνω από τους ουρανούς και ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς ωραιότερο που έπλασε ο Θεός. Η Αγία Τριάδα. Γέννησε τον αχώρητο αυτόν που δεν χωράει πουθενά. Αυτή η γαστέρα, αυτή η μήτρα που δέχθηκε μέσα αυτόν που δεν χωράει πουθενά, άραγε κατά τον υμνογράφο, πόσο μέγεθος πνευματικό, πνευματικό μέγεθος θα έχει. Την φωνάζουμε την Παναγία, την φωνάζουμε και είναι όμως κοντά μας, είναι κοντά μας. Να βρούμε το δρόμο για τον ουρανό δεν γίνεται διαφορετικά, δεν γίνεται και σε μεσήτρια να έχουμε. Την έχουμε μεσήτρια, της λέμε έλα στο Αγιονόρος
λένε ότι η Παναγία περπατάει παντού. Είναι το περιβόλι της Παναγίας. Και τη μητέρα της Παναγίας τη φωνάζουν γιαγιά, για να την καταλαβαίνουν καλά. Στη γλώσσα την απλή, στη γλώσσα αυτή που τη νιώθει η ψυχή και το μυαλό του ανθρώπου. Πιάσου από το φουστάνι της γιαγιάς και νούμε την Αγία. Έχουν μια εκκλησία στην ωραίο μέρος, στην περιοχή Αγιάννα που ονομάζεται. Πιάσου λοιπόν, λέει, το φουστάνι της γιαγιάς και μη φοβάσαι. Και εμείς λοιπόν που έχουμε την Παναγία που μας σκεπάζει, που πριν τη φωνάξουμε είναι δίπλα μας, πόση αγάπη πρέπει να έχουμε στο πρόσωπό της. Πόση λατρεία πρέπει να αποδίδουμε που έφερε Αυτόν που ήρθε για να μας σώσει. Να προσφέρουμε ό,τι ωραιότερο έχουμε μέσα μας. Ό,τι ωραιότερο. Να την φωνάζουμε, γιατί δεν γίνεται το ωραίο ωραιότερο αν δεν φωνάξουμε την Παναγία να έρθει να καθαρίσει με τη βοήθεια του Κυρίου τα αγκάθια, γιατί έχουμε αγκάθια που μας μοιράζουν μέσα. Δεν ξέρω, εγώ το καταλαβαίνω το αγκάθια. Όταν μου πειράζουν τον εγωισμό, με τουρβελίζει μέσα. Και λέω, έλα, έως πότε θα καταλαβαίνω αυτή την τυραννία μέσα μου, είναι τύραννος ο εγωισμός. Έλα, γλυκιά μου Παναγία, παρακάλεσε τον Κύριο να καταλάβω, να ζήσω μια στιγμή ελεύθερη, γιατί με τον εγωισμό καμιά στιγμή ελεύθερη δεν ζούμε. Καμία. Και εμείς νομίζουμε ότι θα τα βγάλουμε πέρα όταν υψώνουμε ανάστημα, όταν έχουμε φωνή, όταν δεν μιλάμε στον άλλον, όταν του λέμε πήγαινε εσύ από εκεί και εγώ από την άλλη μεριά, και όταν βρισκόμαστε και μέσα στον χώρο της Εκκλησίας και λέμε που είναι, πού είναι ο παράδεισος, και λέμε βάλε μας στο παράδεισο Κύριε, έλα Παναγία, και την άλλη μεριά ο συνάνθρωπός μας είναι δίπλα μας και δεν του μιλάμε. Ακούει. Δεν είναι δυνατόν. Ο Πάτερ Παΐσιος λέει ένας λογισμός στραβός, ένας μπορεί να αχρηστεύσει, να στο δέσουμε το έχω στο μυαλό μου και το πράγμα πάντοτε, ένας λογισμός στραβός μπορεί να αχρηστεύσει και νηστείες και αγρυπνίες και τριήμερα και το ένα και το άλλο και προσευχές που γίνονται μέρα νύχτα. Δεν ζητάει ο Θεός. Τα αχρηστεύει. Δεν χρειάζεται κακός λογισμός για τους άνθρωπό μας. Φέρνει ο πειρασμός και εδώ μέσα προχώμαστε. Μας αλωνίζει. Όμως, να μην το περνάει. Εμείς δεν έχουμε τη δύναμη να τους διώξουμε, έλα σε διώξ τους. Τα ακούει αυτό. Να καταλαβαίνουμε ότι έχουμε μέσα μας αυτά που μας ενοχλούν. Δεν μας ενοχλεί ο άλλος, αυτά που μας ενοχλούν μέσα. Αυτά μας πειράζουν. Όχι ο συνάνθρωπος που είναι του Θεού δημιούργημα, που είναι εικόν του Θεού και πάει να ομοιάσει με τον Πατέρα Θεό. Η Παναγία δεν είχε στο νου της ούτε ένα απειροελάχιστο κακού λογισμού. Ούτε ένα απειροελάχιστο. Ήταν πανκάθαρη, πανκάθαρη, πανίερη, πανάγια. Αλλιώς δεν είναι το δυνατόν αυτός που είναι ο καθαρός των καθαρών, ο Κύριος, να πάει να κατοικήσει μέσα της. Το καθαρό, καθαρό θέλει. Δεν είχε τίποτα, λέει. Ούτε στο σώμα που να είχε ένα ψεγάδι, ούτε στην ψυχή, ούτε στο νου. Καθαροτέρα και λαμπροτέρα των ουρανών, λένε τα τροπάρια. Ξέρετε, τι να κάνουμε που είμαστε μικροί και δεν μπορούμε να φτάσουμε το μεγαλείο που έχουν τα τροπάρια μέσα. Τι να κάνουμε που δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι λέει το Ευαγγέλιο, γιατί πειραζόμαστε εσωτερικά. Δεν έχουμε καθαρότητα να καταλάβουμε τη ζωντάνια που έχουμε. Τη ζωντάνια. Λέει ένας Άγιος Εκκλησίας, σου λέει ο Κύριος, κάνε αυτό. Μόλις το κάνεις θα δεις
τη λαμπρότητα του Κυρίου. Στην εφαρμογή βλέπεις το πρόσωπο του Κυρίου. Δεν το εφαρμόζεις, ο Κύριος σου είναι απόσταση μακριά. Απλώς είναι γνώση και σκοτεινή γνώση του μυαλού. Πειθαρχώντας τον πατέρα Σπυρίδωνο, μίλησα σήμερα, επαναλαμβάνω. Και από ημέρες έλεγα, δεν θα μιλήσω, μην κουράσω τον κόσμο. Και δεν μιλούσε. Όμως, λέω, θα κάνω υπακοή και υπακοή που έκανα, ωφελεί και εσάς και εμένα που μιλάω. Εύχομαι η γλυκιά μας Παναγία, που σαν το πρόσωπό της δεν υπάρχει άλλο, να μας είναι βοήθεια για να βρούμε το δρόμο. Τίποτα άλλο. Κύριε Πόδον, Αγίον Πατέρον ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Αμήν. Κύριε Κύριε Πριάτη, αστάξη Παναθυμάς, καλησπέρα σας, βοηθιά σας, Παναγία, χρόνια πολλά και προηγημένα σε όλους.